ο λόγος της όλης ανάγκης για αναθεώρηση της νομοθεσίας ήταν αυτό το οποίο ψηφίστηκε το 2016, το οποίο άνοιγε όχι απλά παραθυράκια, αλλά ολόκληρες πόρτες σε οποιοδήποτε πρόσωπο να αγοράζουν πολυτελή διαμερίσματα εκατομμυρίων και να ωφελούνται με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Το κείμενο το οποίο έχουμε ενώπιόν μας σήμερα είναι αλλαγμένο στο βαθμό όχι που εμείς και όπως ανέφεραν και άλλα κόμματα είναι ικανοποιημένα ή θα ήθελαν, αλλά σίγουρα είναι βελτιωμένο σε σχέση με το αρχικό το οποίο είχε καταθέσει πριν από ένα χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και σίγουρα είναι καλύτερο από την τελική θέση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εκφράστηκε πριν από κάποιες ημέρες. Θέσαμε αρκετούς προβληματισμούς σε όλη αυτήν την περίοδο και κάποιους εξ αυτών είδαμε με ικανοποίηση να ενσωματώνονται. Υπήρξε ανησυχία και αγωνία σε όλη την αγορά και στον κατασκευαστικό τομέα για όσους βρίσκονται στη διαδικασία της απόκτησης ή ανέγερσης κατοικίας. Η μεταβατική περίοδος που καταγράφεται στο τελικό κείμενο καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των συμπατριωτών μας που άρχισαν ήδη τη διαδικασία απόκτησης της κατοικίας τους, να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, μέχρι και 4 μήνες μετά την ψήφισή του. Επίσης, σε καμία περίπτωση οι συμπολίτες μας δεν θα καταστούν έρμεων των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας. Επίσης, είναι ξεκάθαρο στο τελικό κείμενο ότι αναφερόμαστε σε δομήσιμων εμβαδών και όχι στο συνολικό εμβαδόν της κατοικίας. Κάτι που επίσης στο αρχικό κείμενο δεν ήταν ξεκάθαρο. Τέλος, οι αξίες που έχουν μπει θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό, όχι σε ολοκληρωτικό, αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό, στο τι ισχύει σήμερα στην αγορά και ιδίως μετά την αύξηση των κατασκευαστικών υλικών, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θυμίζω σε όσους είχαν παρακολουθήσει τη συζήτηση από την αρχή ότι ακούστηκαν απαράδεκτες αξίες εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και μας καλούσαν να προχωρήσουμε με αυτές. Δεν μπορούμε να πούμε, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι μας ικανοποιεί πλήρως. Υπό τις συνθήκες όμως που έχουμε ενώπιόν μας, θεωρούμε πως είναι μια λύση, ώστε και από τη μια η Κύπρος να μην κληθεί να πληρώσει βαριά προστήματα, και αυτά εννοείται να μεταγυλιστούν στους φορολογούμενους πολίτες, αλλά και από την άλλη να μην θυγούν τα συμφέροντα κυρίως των νέων ζευγαριών, που βάσει των όσων μας προτάθηκαν στην αρχή, ήταν αυτούς που θα θυματοποιούσαμε. Οποιαδήποτε προσπάθεια δραματικού περιορισμού τετραγωνικών ή των αξιών θα έκανε για τα νεαρά ζευγάρια εφικτή την απόκτηση μόνο ενός μικρού διαμερίσματος, που απλά θα τους έδινε τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, νιώθουμε την ανάγκη να το σημειώσουμε αυτόν. Προσωπικά και νομίζω και άλλους συναδέλφους, δεν μας έπεισε καθόλου το Υπουργείο Οικονομικών για τις προσπάθειές του να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια την οποία έκαναν όλα τα κόμματα για να φτάσουμε σε μια σωστή και δίκαιη λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πρώτη ημέρα μίλησε ξεκάθαρα για στοχευμένη κοινωνική πολιτική, χωρίς όμως αυτήν να την ονοματίζει, δίνοντας τη διακριτική ευχέρεια σε εμάς να καθορίσουμε το τι σημαίνει αυτή η πρόταση. Δεν γνωρίζουμε τι διαβουλεύσεις έγιναν στις Βρυξέλλες και με ποιες προθέσεις από κάποιους. Αυτό το οποίο ελπίζουμε όμως είναι να στηρίξει το Υπουργείο με όλες τις δυνάμεις αυτόν που σήμερα θα ψηφιστεί, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρήσουμε και άλλων την ήδη πολυβασανισμένη κυπριακή οικογένεια και οικονομία. Ευχαριστώ.